μετά τη δημοσιοποίηση μαγνητοσκοπημένου υλικού από το Μεξικανικό Υπουργείο Άμυνας, στο οποίο καταγράφονται 11 αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, η Ολλανδική κυβέρνηση δίνει στη δημοσιότητα απόρριτα αρχεία σχετικά με παρόμοιο φαινόμενο. Μεγάλη ανησυχία έχει καταλάβει τους πολίτες ανά τον κόσμο λόγω της μη ανατολής του ηλίου σήμερα το πρωί. Καθησυχαστικά ερμηνεύουν οι επιστήμονες το μοναδικό αυτό φαινόμενο, κάνοντας λόγο για πρόσκαιρη έκλειψη του ηλίου λόγω της παραδρόμησης της Σελήνης. Σύμφωνα με προβλέψεις, η Σελήνη θα απομακρυνθεί από την παρούσα θέση της στο επόμενο 8ωρο. Βραχαία εξελίχθηκαν οι αντιπαραθέσεις στο Κονγκό, καθώς οι υποστηρικτές. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας ελήφθησαν εν ώψη της ομιλίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Διαχείριση των Πυρηνικών Αποβλήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να συγκεντρωθούν πάνω από 2 εκατομμύρια διαδηλωτές. Πρωτοφανή χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος ESA τη μη ανατολή του ηλίου, η οποία ξεπέρασε τις 32 ώρες. Ένταση επικρατεί παγκοσμίως, καθώς καμία εξήγηση δεν έχει δοθεί για το φαινόμενο. Πολλοί μιλούν για καταστροφή του κόσμου επικαλούμενη αρχαία κείμενα. Με ένταση συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά του 5ου κατά σειρά μνημονίου στην Ελλάδα, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Επιτροπή. Thank you.
άγαμα των πολιτικών και στρατηγικών εξελίξεων παγκοσμίω λόγω του αδενόητου φαινομένου τη μη ανατολή του ηλίου για την τρίτη κατά σειρά ημέρα. Η Παγκόσμια Κομισιόν, που σχηματίστηκε για τη διαχείριση τη κατάσταση, συστήνει στου πολίτε να μείνουν σπίτι και να διατηρήσουν την ψυχραιμία του. Παράλληλα, οι θρησκευτικοί ηγέτε καλούν σε μετάνοια και προσοχή. Την ίδια ώρα, κομφούρ επικρατεί σε δρόμου, σε αεροδρόμια και λιμάνια λόγω τη μετακίνηση εκατομμυρίων πολιτών εν μέσω πανικού. Έκπληξη προκαλούν τέλο οι ειρηνικέ συγκεντρώσει χιλιάδων ανθρώπων στη φύση, οι οποίοι κάνουν λόγο για αφύπνιση τη τιμή και επανένωση του.